Θέλω τώρα να πάμε και να συνεχίσουμε με ένα φίλο της εκπομπής, πάντα δεκτικός σε κάθε μας κρούση και όχληση. Είναι ο κύριος Γιάννης Κουρτέσογλου, Έλληνας ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη. Να τον ευχαριστήσω, να τον καλησπερίσω για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας. Χαρά μας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Γεια σας από Κωνσταντινούπολη. Και ένας από τους πόσους Έλληνες Κωνσταντινούπολης? Υπολογίζουμε πιθανόν περίπου 2.500. 2.500. Τρίτης γενιάς. Όχι, σας είχα κάνει το ερώτημα το συγκεκριμένο και μου είχατε πει, είμαστε εδώ πόσους αιώνες, τι μου είχατε πει? Είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Σωστά, γιατί έχετε γεννηθεί εκεί. Σωστά, γιατί έχετε γεννηθεί εκεί. Εννοείται. Σας πρόλαβα. Λοιπόν, ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο στην Κωνσταντινούπολη? Είδαμε κάποιες εικόνες. Η αλήθεια είναι και σε αναβαθμισμένες οδικές αρτηρίες. Φανταστείτε τι έγινε στην υποβαθμισμένη Τουρκία. Έγινε το εξής βασικά. Είχαν πει ότι θα χιονίσει. Πριν από περίπου 4-5 μέρες είχαμε ενημερωθεί από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο, ότι θα χιονίσει. Δεν χιόνισε στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης τόσο πολύ να επηρεαστεί ο κόσμος, γιατί είχαν ρίξει αρκετό αλάτι, αλλά επηρεάστηκε πάρα πολύ ο κόσμος στις νέες περιοχές, στα προάστια της Κωνσταντινούπολης, όπως ακόμα και στο καινούριο αεροδρόμιο. Εγκλωβίστηκε ο κόσμος μέσα στα αεροπλάνα και περίμενε επί ώρες για να μπορέσει να βγει από το αεροπλάνο έξω. Μάλιστα. Όσοι δεν γνωρίζουν βέβαια και δεν έχουν ταξιδέψει στη Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκεί στην περιοχή χιόνισε. Σωστά. Και στο Πατριαρχείο χιόνισε, και στα στενά του Βοσπόρου και στην Αγία Σοφία χιόνισε. Απλώς ήταν πιο περισσότερα τα μέτρα στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Με αυτό που ζήσαμε αρνητικά στα προάστια της πόλης από έξω. Ναι. Και είδαμε βέβαια έναν κρατικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργήσε και δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό που είπα στην αρχή, στις αναβαθμισμένες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, της Τουρκίας. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπουμε το πλάνο σε έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο, σίγουρα το έχετε δει κι εσείς. Πού ακριβώς είναι ο δρόμος από το αεροδρόμιο? Σωστά, είναι και στην περιοχή εκεί κοντά στο αεροδρόμιο. Γενικά εκεί στις νέες αρτηρίες, στις νέες περιοχές, στο νέο αυτοκινητόδρομο, τον περιφερειακό της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Αλλά υπήρχε το εξής πρόβλημα μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Δηλαδή με τον Δήμαρχο και από την άλλη πλευρά με το κυβερνών κόμμα, ποιος θα καθαρίσει, ποιος ευθύνεται για ποιους δρόμους. Και βασικά την ύφη την πλήρωσε ο λαός. Ο κόσμος που ήταν σε εκείνη τη στιγμή στο Κωνσταντινούπολης, λέτε τώρα. Με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης. Άλλοι κατηγορούν αυτόν, άλλοι κατηγορούν ότι δεν ευθυνόταν εκείνος. Μάλιστα. Λοιπόν, φτιάχνουν οι συνθήκες αυτή τη στιγμή, έχει διορθωθεί το σκηνικό? Έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα, έχει λιώσει το χιόνι. Πλέον πια ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, αλλά εδώ από χθες και μετά είμαστε εντάξει, ήδη περιμένουμε και βροχή. Θα καθαρίσει πια, δεν έχει μείνει τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, το μήνυμά σας εδώ, Έλληνας της Κωνσταντινούπολης. Είναι χαρά, είναι και τιμή που σας φιλοξενούμε. Διαφορετικό το αντικείμενο. Τουρισμός υπάρχει? Τουρισμός υπάρχει και πριν μισή ώρα να συνδεθούμε με εσάς, με πήρε μια παρέα από την Κρήτη και θέλουν να έρθουν για Κωνσταντινούπολη την άλλη εβδομάδα και θα τους έχω πιθανό ξενάγηση και αυτούς από κοντά. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά σε μεμονωμένο επίπεδο. Δηλαδή θέλουν πολλές οικογένειες να ταξιδέψουν μόνοι τους, όχι με γκρουπ, λόγω πανδημίας. Θεωρείτε ακριβώς είναι ασφαλής προορισμός τα κρούσματα? Η κατάσταση πώς πηγαίνει? Τα κρούσματα είναι χιλιάδες. Έχουμε ξεπεράσει τα 70.000 σε καθημερινή βάση. Ναι. Αλλά έχουμε μέσο όρο 100 θανάτους την ημέρα, δυστυχώς. Αλλά αν υπολογίσουμε πριν ένα χρόνο με την πανδημία που ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, με λιγότερα κρούσματα είχαν περισσότερους θανάτους. Ακριβώς. Αλλά οπότε ένα μεγάλο ποσοστό της χώρας έχει εμβολιαστεί στην Τουρκία. Έχει εμβολιαστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουρτέσογλου, να είσαι καλά. Λοιπόν.